Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώνεται με το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα αντιμετωπίζει σε εισαγωγικά ορισμένα ζητήματα τα οποία ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ τα αποκάλεσε ως απόνερα της κρίσης που τώρα τάχα της η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ας τα δούμε ένα-ένα. Για το πρώτο ζήτημα, αυτό της προσωρινής παράτασης του νόμου Κατσέλη μέχρι τέλους του Φλεβάρη. Κατά τη γνώμη μας αυτό το ζήτημα αποτελεί, προσέξτε, μια εισαγωγή στο νέο νόμο που ετοιμάζεται και που με αυτόν τον νόμο ξεκινά ένας νέος κύκλος επίθεσης της κυβέρνησης και των τραπεζών, των τραπεζικών ομίλων, με στόχο τη ραγδαία μείωση των κόκκινων δανείων. Είναι έτσι, δεν είναι? Ετοιμάζεται ένα στενό κορσέ για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Αναλαμβάνεται να διεκπηρεώσετε και εδώ τη βρώμικη δουλειά σε ό,τι αφορά την απαλλαγή των τραπεζών από τα βαρύδια των κόκκινων δανείων προκειμένου να βρεθεί ζεστό χρήμα για να χρηματοδοτηθούν, όπως οι ίδιοι λέτε, βιώσιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματικοί όμιλοι. Και για να το κάνετε αυτό με αποτελεσματικό μάλιστα τρόπο θα ανοίξετε ακόμη περισσότερο το δρόμο σε μαζικούς πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, αφαιρώντας τα όποια εμπόδια είχαν απομείνει μέχρι σήμερα. Θα δώσετε και άλλα εργαλεία σε τράπεζες και φαν, ώστε να κλιμακώσουν τους εκβιασμούς στο λαό. Αυτό που ετοιμάζεται για τις λαϊκές οικογένειες είναι με λίγα λόγια ένα τσουνάμι πληστηριασμών μέχρι το 2021. Μόνο για το 19, φέτος δηλαδή, οι τράπεζες σχεδιάζουν 40 με 50.000 πληστηριασμούς με στόχο να φτάσουν τις 130.000 έως το τέλος του 2021. Μήπως το ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, κινδυνολογεί? Τα ίδια λέει και η πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας πάνω κάτω και δίνει το στίγμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Διαβάζω σε εισαγωγικά. Η περαιτέρω ταχύ αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων καθίσταται πλέον καθοριστική σημασίας, καθώς η επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος. Τι σημαίνει επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος? Απαντάει η ίδια έκθεση λίγο παρακάτω. Θα επιτρέψει στα πιστωτικά ιδρύματα να απελευθερώσουν κεφάλαια τα οποία θα μπορέσουν να κατευθυνθούν στις πιο δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Να ποιο πρόβλημα λοιπόν πάτε να λύσετε μαζί με τους τραπεζίτες. Να βρεθεί φτηνό, ζεστό χρήμα να δανειοδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μήπως όμως αυτές οι απόψεις της Τράπεζας της Ελλάδας, με αυτές τις απόψεις διαφωνεί η κυβέρνηση? Μήπως δεν την εκφράζουν? Σε πρόσφατη συνάντηση, νομίζω, της κυβέρνησης, νομίζω ήσασταν εσείς, κύριε Δραγασάκη, σε αυτή τη συνάντηση με τους τραπεζίτες, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο, διαπιστώνετε την κοινή σας βούληση για την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο πλευρών προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των κόκκινων δανείων και η χρηματοδότηση της οικονομίας. Αυτά λέτε στην ανακοίνωση. Σωστά? Θα σας πω. Βεβαίως είμαστε αντίθετοι. Τι σημαίνει χρηματοδότηση της οικονομίας? Σημαίνει πρακτικά ότι θα δώσετε λεφτά, γι' αυτό πρέπει να καθαρίσετε τα κόκκινα δάνεια στους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι στο λαό φυσικά. Και γι' αυτό και στις μικρές θα δούμε ποιοι θα τα πάρουν. Έχουμε και εμπειρία άλλωστε ποιοι τα παίρνουν και ποιοι στενάζουν κάτω από την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας που όλοι ορκίζεστε, οι μικροί ή οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Και γι' αυτό συμφωνήσατε άλλωστε από κοινού να συγκροτήσετε κοινή ομάδα εργασίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έτσι λέτε εσείς. Προσέξτε, γιατί στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάολος, όπως λέει ο λαός εισαγωγικά, παίρνοντας υπόψη, τι θα πάρετε υπόψη? Τα κεφαλαιακά και εποπτικά δεδομένα των τραπεζών. Επομένως, στον πυρήνα αυτού που η κυβέρνηση ονομάζει νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας βρίσκεται η στήριξη των τραπεζικών ομίλων, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
Τα μέτρα που ετοιμάζεται καμία σχέση δεν έχουν με την ανακούφιση υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά την εξυγίανση δεν επιδιώκουν την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά κυρίως την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου του τραπεζικού συστήματος. Ρωτάμε και θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση. Θα βελτιώσετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τώρα υπάρχουν για την όποια προστασία της πρώτης κατοικίας? Εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι. Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε όχι μόνο η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, με σαφήνεια. Να σημειωθεί επίσης ότι μεγάλο μέρος κόκκινων δανείων αφορά και ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό περίπου 68%. Σε βάρος και αυτών θα κλιμακωθούν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα όρια προστασίας, η λέξη πάλι σε εισαγωγικά, της πρώτης κατοικίας θα συρρυκνωθούν τόσο σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές τιμές, όσο και το ύψος του ετήσιου εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Ήδη έχετε εντείνει την κρατική καταστολή, ώστε απροκάλυπτα να γίνονται οι πληστηριασμοί, προβλέποντας ακόμη και την αυτεπάγγελτη δίωξη για αδικήματα, όπως η απειλή και η διατάραξη οικιακής ειρήνης. Αυτά εσείς τα νομοθετήσατε. Αυτή είναι η γεύση από την επόμενη μεταμνημονιακή μέρα που διαφημίζεται για τα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά και για τους αυτοαπασχολούμενους. Ένας νέος γύρος επίθεσης, στρώνοντας το κόκκινο χαλί στους τραπεζικούς και επιχειρηματικούς ομίλους. Οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις θα αποτελούν τη βασική πλευρά της κανονικότητας που διαφημίζεται ως κυβέρνηση. Θα αποτελέσουν το οξυγόνο για την υλοποίηση των σχεδίων για ρευστότητα, διευκολύνσεις και ένα νέο γύρο δανειοδοτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Να γιατί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εφησυχάζουν. Να δυναμώσουν την αλληλεγγύη και την πάλη ενάντια στους πληστηριασμούς της κατασχέσης, βάζοντας στο στόχαστρο την πραγματική αιτία, που δεν είναι άλλη από τη στρατηγική του κεφαλαίου, την οποία υπηρετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σε εισαγωγικά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό της παράτασης των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ μόνο για 5 νησιά, με άλοθη μάλιστα το προσφυγικό, το οποίο θεωρούμε και απαράδεκτο. Και το θεωρούμε απαράδεκτο γιατί το οικονομικό αντιστάθμισμα ταυτίζεται με την αποδοχή των επικίνδυνων και αντιδραστικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μετατρέπει τα νησιά σε μόνιμο χώρο διπλού εγκλωβισμού προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, καταπατώντας τα δικαιώματά τους. Ο μειωμένος συντελεστής σε όλα τα νησιά ήταν και είναι ένα δίκαιο αίτημα που όταν καθιερώθηκε δεν υπήρχε το προσφυγικό. Ήταν ένα μέτρο μείωσης των συνεπειών του μεγάλου μεταφορικού κόστους και άλλων δυσμενών παραγόντων που δυσκολεύαν και δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών. Γι' αυτό το ΚΚΕ πρωτοστάτησε και θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στους αγώνες και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου. Καταθέσαμε μάλιστα στο νομοσχέδιο που συζητάμε για μια ακόμη φορά τροπολογία για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά χωρίς να συνδέεται με το προσφυγικό, αλλά με τις δυσκολίες της ζωής των νησιωτών. Βέβαια εδώ να θυμίσω ότι στο τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που παρεπιπτόντως το ψήφισαν και τα άλλα κόμματα, υπήρχε δέσμευση για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και κατά τη γνώμη μας όλοι σας έχετε τεράστια ευθύνη για αυτό το ζήτημα, γιατί ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο που προβλέπετε μέσα σε αυτό. Σήμερα λοιπόν, όταν το φτιάξατε ήταν δίκαιο. Όταν όμως ψηφίζατε το τρίτο μνημόνιο, τότε πώς θα αναλάβετε αυτή την ευθύνη? Το ψηφίσατε και εσείς το τρίτο μνημόνιο. Κύριε συνάδελφε, λοιπόν, σήμερα στα νησιά το βάλανε σε ένα άρθρο
με παραγράφους. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει, πέρασε και τα 10 λεπτά λοιπόν, άλλωστε. Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα στα νησιά που έχει καταργηθεί ομοιωμένος συντελεστής, η ακρίβεια έχει φουντώσει συγκριτικά ακόμα και με αυτή της υπηρετικής Ελλάδας πάνω από 15 με 20%. Εδώ όμως, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Προσέξτε, νομίζω έχει μπει και από κάποιον προηγούμενο εισηγητή. Προβλέπεται μεν η παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά για ένα εξάμηνο κάθε φορά, όμως ύστερα από υπουργική απόφαση και με την προϋπόθεση ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το 12μηνο που προηγείται της έκδοσης της υπουργικής απόφασης να υπερβαίνει τη δυνατότητα φιλοξενίας ανά νησί. Βλέπε το άρθρο 2, παράγραφος 4α της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, στην πράξη τι λέτε στους κατοίκους αυτών των νησιών? Το έχετε συνειδητοποιήσει? Αν θέλετε να συνεχιστούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, αυτό λέτε, στο νησί σας, θα πρέπει να συμβιβαστείτε με την πραγματικότητα του διπλού εγκλωβισμού προσφύγων και οικονομικών μεταναστών και μάλιστα να φιλοξενούνται περισσότεροι από τη δυνατότητα φιλοξενίας που έχουν οι αντίστοιχοι χώροι σε κάθε νησί. Αυτό λέτε. Το ανάποδο λέτε, μάλλον δεν διαβάζετε καλά. Εντάξει, λίγο να... Εάν πραγματικά θέλετε να αντισταθμιστούν οι συνέπειες που δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών, τότε καλούμε την κυβέρνηση να αποδεχθεί την τροπολογία που έχουμε καταθέσει και όλα τα άλλα κόμματα να την ψηφίσετε. Τέλος, όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις απώλειες που κουβεντιάζαμε προηγούμενα, που έχουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη έστω και αυτά τα λίγα και σε περιορισμένο χρόνο που αντιμετωπίζονται σε εισαγωγικά όπως αντιμετωπίζονται με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.